Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται φτωχοί και μεσαίοι αγρότες, ψαράδες και εκτινοτρόφοι σε όλη τη χώρα. Βιώνουν τις επιπτώσεις και τα αδιέξοδα της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινής αγροτικής πολιτικής, που συναποφάσισαν και εφάρμοσαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ χθες, η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που πήρε τη σκυτάλη από τους προηγούμενους και εφαρμόζει αυτή την πολιτική με ιδιαίτερο ζήλο. Στη σημερινή επερώτηση γίνεται μια περιγραφή των προβλημάτων που βιώνει η φτωχή και μεσαία αγροτιά της χώρας. Κουβέντα, άχνα όμως για τις αιτίες που δημιουργούν αυτά τα τεράστια προβλήματα. Επικεντρώνεται την κριτική σε ζητήματα διαχείρισης, ανικανότητα στη διαπραγμάτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας ξεπέρασε. Αποδείχθηκε ο καλύτερος διαχειριστής αυτής της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής για λογαριασμό του κεφαλαίου των πολυεθνικών των τροφίμων. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τη βρώμικη δουλειά και στον χώρο της αγροτικής και εκτινοτροφικής παραγωγής. Γι' αυτό δεν προλαβαίνει να μαζεύει συγχαρητήρια από τους εταίρους σας και από το κεφάλαιο. Αναφέρεται στην επιρρώτηση για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, που όντως έτσι είναι και υπάρχουν εδαφολογικά, κλιματολογικά πλεονεκτήματα, για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που μπορούσαν πράγματι να καλύψουν τις σύγχρονες διατροφικές λαϊκές ανάγκες. Όμως δεν λέει κανείς σας ότι μια τέτοια προοπτική σκοντάφτει στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, όπου προτεύει το κέρδος των πολυεθνικών, των μονοπωλίων και όχι οι λαϊκές ανάγκες. Δεν λέει την κουβέντα ότι σε αυτό το σύστημα, το σάπιο της εκμετάλλευσης που όλοι σας υπηρετείτε, ό,τι παράγεται, ό,τι εισάγεται και ό,τι εξάγεται καθορίζεται και υποτάσσεται στο καπιταλιστικό κέρδος. Και μέσα σε όλα αυτά κάνετε όλοι σας τον τελάλι διάφορων μέτρων, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, που στην ουσία τι είναι, τζάμπα ζεστό χρήμα στους μεγαλοπιχειρηματίες στα μονοπόλια. Και αυτό προέρχεται από το ξεζούμιμα των λαϊκών στρωμάτων. Τι λέτε στους φτωχούς αγρότες? Ότι μπορούν μέσα από αυτά τα προγράμματα να βρουν λύσεις στα βάσανά τους. Και προβάλλεται σαν λύση. Ξέρετε πόσο είναι η συμμετοχή των φτωχών αγροτών σε αυτά τα προγράμματα? Από 40 έως 65%. Και η συμμετοχή στο πιο ακόμα μικρό πρόγραμμα ξεπερνάει τις 15 με 20 χιλιάδες. Και όποιος εντάχθηκε χρεοκόπησε και νιώθει τώρα την θηλιά των χρεών να τον πνίγει καθημερινά. Η πραγματικότητα και η ζωή τι απέδειξε? Ότι αυτά τα προγράμματα τα καρπώνονται μεγάλες καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν τη δυνατότητα καθετοποίησης της παραγωγής, που έχουν τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με βιομηχανίες τροφίμων και αλυσίδες σούπερ μάρκετ και μπορούν να προωθούν τα προϊόντα τους. Ενώ από την άλλη μεριά οι φτωχοί αγρότες σφαγιάζονται για τα κέρδη των μονοπωλίων και συνθλίβονται στις μιλόπετρες του ανταγωνισμού για το κέρδος. Το ίδιο συνέβη και με τα προγράμματα των νέων αγροτών που όλοι σας πολυδιαφημίζετε. Ξέρετε τι προκύπτει από τα στοιχεία? Ότι από τους 10 που μπήκαν στο πρόγραμμα νέων αγροτών όταν τελειώνουν, μένει μόνο ένας και δεν συνέβαλε στο παραμικρό, στην ηλιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. Ένα ακόμη παραμύθι που πλασάρεται, ότι θα δώσει λύση στα βάσανα των φτωχών και μεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι οι περιβόητες διαπαγγελματικές. Τι κάνετε εδώ? Τσουβαλιάζετε φτωχούς αγροκτηνοτρόφους με τα μονοπόλια μεταποίησης αγροτικών και εκτονοτροφικών προϊόντων. Δηλαδή τι κάνετε? Κρύβετε τους ταξικούς αντίπαλους της φτωχής αγροτιάς, που είναι οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλοβιομήχανοι, δηλαδή βάζετε συνεταίρους αυτούς που μοχθούν και παλεύουν για την επιβίωσή τους με τα μεγαθύρια τους εμπόρους που κερδοσκοπούν και τους κλέβουν τον ιδρώτα. Βάζετε παρέα εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους. Δηλαδή αυτό που λέει ο λαός μας, το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι κτηνοτρόφοι, που η τιμή στο γάλα είναι στα τάρταρα, φτηνότερο και από το εμφιαλωμένο νερό. Όμως από την άλλη μεριά το γάλα στην κατανάλωση, τα παράγωγά του, το γιαούρτι, το βούτυρο, πανάκριβο στη λαϊκή κατανάλωση, απλησίαστο για τις φτωχές εργατικές οικογένειες. Ενώ από την άλλη μεριά τα καρτέλ θησαυρίζουν. Η υποκρισία των κομμάτων της αστικής διαχείρισης δεν έχει τελειωμό. Τι λέτε όλοι σας για τον ΕΛΓΑ, που διαχρονικά όλοι σας τον μετατρέψατε σε ένα φορομπηκτικό, φοροεισπρακτικό μηχανισμό, ενώ γδέρνει τους αγρότες, δεν καλύπτει βασικές ασθένειες, καταστροφές. Τους πρόχνετε στην ιδιωτική ασφάλιση.
Δεν λέτε κουβέντα ότι από το 2011 ο κρατικός προϋπολογισμός δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ στον ΕΛΓΑ. Και ακόμα όλοι σας τι κάνατε. Πληρώσατε τους νοκρατάφτες του αγροτικού κινήματος στην Πασιγές από τον ιδρώτα των αγροτών. Κάνει κριτική το ΚΙΝΑΛ, λέει για τους συνεταιρισμούς, ότι πρέπει πιο γρήγορα να ενσωματωθούν στην καπιταλιστική αγορά σαν ανώνυμες εταιρείες. Όμως για τις αγροτικές συντάξεις δεν βρήκατε μέσα σε χιλιάδες λέξεις στην επερώτηση μια κουβέντα. Μόνο ο κύριος Μανιάτης είπε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, που όντως έτσι είναι. Όμως είναι οι καθυστερήσεις, γιατί σήμερα, και θα αναφερθούμε και στον κύριο Υπουργό που είπε ένα ψέμα συνειδητά κατά τη γνώμη μας, ότι σήμερα να απαντήσετε κύριε Υπουργέ, με 30 χρόνια ασφάλισης οι αγρότες συγκινηθείς του 1950 και 51 παίρνουν 330 ευρώ σύνταξη. Βέβαια έχετε όλη η ευθύνη με νόμο του κύριου Σιμίτη από το 2001 που όλοι κρατήσατε σαν κόριο οφθαλμού, μειώνονταν η εθνική προνοιακή σύνταξη 4% το χρόνο, με αποτέλεσμα σήμερα να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Και ήρθε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου να δώσει συγχαριστική βουλή. Κύριε Υπουργέ, σας ρωτάμε, σήμερα παίρνουν 330 ευρώ. Ποια είναι η εθνική σύνταξη, το 384, και ποια είναι η ανταποδοτική? Όχι, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε, σήμερα παίρνουν εθνική σύνταξη με 30 χρόνια, παίρνουν 46 ευρώ. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και η εθνική σύνταξη στο σύνολό της, στο 384, θα πάει το 2032. Γιατί δεν το λέτε? Αλλά ας μην το λέτε, το ξέρουν πολύ καλά οι αγρότες. Βέβαια, μιλήσατε για κατακτήσεις, ότι δώσατε κάποια όπως είναι το ακατέστητο για όλα αυτά κατακτήθηκαν από τον αγώνα της αγροτιάς. Το αφορολόγητο για πρώτη φορά μετά από 45 μερόνυχτα στα μπλόκα. Η σταδιακή αύξηση που κέρδισαν οι αγρότες να πάει στα 5 χρόνια. Το ακατάσχητο που και αυτό τσικορώσατε. Όπως είναι και ο φόρος του κρασί που πήρατε πίσω και τα μέτρα για το τσίπουρο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των αγώνων. Βέβαια δεν το αναφέρει κανείς σας, γιατί συκοφαντείτε τους αγώνες, ποινικοποίησατε τους αγώνες. Υπήρχαν κύριοι του ΚΙΝΑΛ, τα βολκανιζατέρ, και εσείς σήμερα κράτα τη χώρα είναι απέραντα αγροτοδικείο. Σέρνονται στα δικαστήρια αγρότες. Δεν πρόκειται όμως να πτωηθούν οι αγρότες και από τα μέτρα που εξαγγείλετε χτες, κύριε Υπουργέ, γιατί πραγματικά δεν απαντάνε στα μεγάλα προβλήματα της στοχομεσαίας αγροτιάς. Να γιατί εμείς λέμε ότι η αντιπαράτηση μεταξύ των αστικών κομμάτων είναι βολική. Γίνεται στα επιμέρους. Άλλωστε μαζί όλοι σας ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο. Όλοι μαζί διαχρονικά πήρατε μέτρα και θερήσατε το εισόδημα της στοχομεσαίας αγροτιάς. Συγκοντάρετε όλοι σας στον απροσανατολισμό της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς. Από τα μεγάλα προβλήματα που βιώνουν, αλλά το κυριότερο, θέλετε να κρύψετε τις αιτίες που τα δημιουργούν, που δεν είναι άλλες από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Και εργαλείο αυτής της πολιτικής είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Τα αστικά κόμματα δημαγωγούν όταν μιλάνε για μεγάλη σημασία της πρωτογενούς παραγωγής, για τις ανάγκες παραγωγικής ανασυγκρότησης, για ανατροπή, λέτε, του παραγωγικού μοντέλου. Θέλετε να δημιουργήσετε αυταπάτες, προσδοκίες ότι μπορεί μέσα σε αυτό το σάπιο σύστημα που τα πάντα καθορίζονται από το καπιταλιστικό κέρδος, ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις για τη φτωχή και μεσαία αγροτιά, η οποία έχει πείρα. Και μπροστά σε αυτή την εκρηκτική κατάσταση που επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, πρέπει να οργανώσει την πάγκη της. Είναι ο μόνος δρόμος που πραγματικά θα δώσει απάντηση σε αυτή την πολιτική. Για το ΚΚΕ, η γραμμή που μπορεί να δώσει ανάσα και προοπτική στους βιοπαλλεστές αγρότες είναι το δυνάμωμα της κοινής δράσης ανάμεσα στην εργατική τάξη, στους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και της υπαίθρου, τις γυναίκες ή την νεολαία των λαϊκών οικογενειών, με αντιμονοπωλιακούς αντικαπιταλιστικούς στόχους πάλης, σε τροχιά σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις τους. Είναι η μόνη ελπίδα που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την ικανοποίηση των σύγχρονων διατροφικών λαϊκών αναγκών. Στη χώρα μας πράγματι υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για μια ριζικά διαφορετική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, η οποία μπορεί να διασφαλίσει τη λαϊκή ευημερία, αρκεί να ανασυνταχθεί το λαϊκό κίνημα, να πιστέψει την αμή του με ισχυρό ΚΚΕ και να βαδίσει τη γραμμή σύγκρουσης και ρήξης με την εξουσία των μονοπωλίων. Να βάλει τη σφραγίδα στις εξελίξεις και να αποδείξει στην πράξη ότι η κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής θα απελευθερώσει τις μεγάλες αναξιοποιητές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Και κλείνοντας, κύριε Υπουργέ,
θέλουμε να καταγγείλουμε ένα θανατηφόρο εργοδοτικό έγκλημα που έγινε χθες το βράδυ στη μονάδα του Νηρέας στις Εκτοκαλλιέργειες στον Αστακό της Εντλοκαρανίας. Ένας ακόμη εργάτης δεν επέστρεψε στο σπίτι του, δεν επέστρεψε στη γυναίκα του, στα τρία παιδιά του και προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των νεκρών της εργατικής τάξης στο βωμό της τυροδοφορίας του κεφαλαίου. Το λέμε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι ευθύνη του Υπουργείου οι Εκτοκαλλιέργειες και οι συνθήκες εκείνες, συνθήκες μεσαίωνα. Και έχετε τεράστια ευθύνη και εσείς και προηγούμενοι που κάνατε ένα νομικό απλοστάσιο το οποίο δεν προσφέρει καμία ασφάλεια στη ζωή και την ασφάλεια των εργαζόμενων.